πολλές εκδηλώσεις και γι' αυτό πολλοί γονείς σήμερα έλαμψαν με την απουσία τους. Στην προσπάθειά μας να κάνουμε αυτό το τη σχολή γονέων, καλέσαμε έναν μεγάλο επιστήμονα, τον κύριο Ιάκωβο Μαρτίδη, ο οποίος είναι δικός μας, είναι από εδώ από τη Μακεδονία, είναι από τη Δράμα συγκεκριμένα, γεννήθηκε μεγάλωσε εκεί και σπούδασε στη Θεσσαλονίκη. Διοργάνωσε και διοργανώνει σεμινάρια βιωματικά, έγραψε βιβλία και τα οποία υπάρχουν στην είσοδο, όποιος θέλει να πάρει για να ωφεληθεί. Πιστεύω ότι θα έχουμε πολλά ερωτηματικά και θα τον βομβαρδίσουμε με τις ερωτήσεις μας και θα ωφεληθούμε σε χρόνο. Ναι. Δάσκαλε Ποντίδας. Λοιπόν, για να μην σας καθυστερούμε και να μην τιμωρούμε εσάς που είστε συνεπείς, θα παρακαλέσω τον κύριο Αντιδήμαρχο να πει δύο λόγια και αυτός για την εκδήλωσή μας αυτή και στη συνέχεια θα έχουμε την ευχαρίστηση να ακούσουμε τον κύριο Μαρτίδη. Καλησπέρα σας, εκπροσωπώντας τον Δήμο Φλόρινας και τον Δήμαρχό μας τον κύριο Βασίλη Γιαννάκη, ως Αντιδήμαρχος Παιδείας και Πολιτισμού, σας καλωσορίζω στην απόψινή εκδήλωση και χαίρομαι ιδιαίτερα για την παρουσία του κυρίου Μαρτίδη ως επιστήμονα και ομιλητή. Ελπίζουμε να αποκομίσουμε τα μέγιστα από την σημερινή επιστημονική ομιλία και κλείνοντας θα ήθελα να πω ότι ο Δήμος Φλόρινας στηρίζει με οποιονδήποτε τρόπο τέτοιου είδους εξαιρετικές εκδηλώσεις. Σας ευχαριστώ. Να ευχαριστήσω με τη σειρά μου την Ιερά Μητρόπολη Φλωρίνης, Πρεσπών και Ορδέας, τον Δήμο Φλόρινας και ιδιαίτερα όλους όσους συνέβαλαν με τον έναν ή τον άλλο τρόπο ώστε να γίνει η εκδήλωση αυτή, διότι πίσω από συλλόγους και φορείς και ενορίες κρύβονται συγκεκριμένα πρόσωπα. Φυσικά ευχαριστώ και όλους εσάς έναν-έναν προσωπικά για το δώρο της εδώ παρουσίας σας. Ελπίζω το αντίδωρο που θα πάρετε από τη σημερινή εκδήλωση να άξιζε τον κόπο για το δικό σας δώρο. Λοιπόν, το μήλο πάνω από τη μηλιά, τι σας θυμίζει? Την έδωσε την απάντηση βέβαια ο Πάτερ, ορίστε, την παροιμία. Το μήλο κάτω από τη μηλιά, έτσι. Τι λέμε εμείς αυτή την παροιμία? Ότι το μήλο πέφτει κάτω από τη μηλιά, δηλαδή ότι είναι ο γονιός, είναι και το παιδί. Βέβαια, εμείς λέμε και μια άλλη παροιμία που λέει, τι λέει? Μπράβο, από Ρόδο βγαίνει αγκάθι και από αγκάθι Ρόδο. Αυτή είναι η εξαίρεση που επιβεβαιώνει όμως τον κανόνα, ότι το μήλο πέφτει κάτω από τη μηλιά. Λοιπόν, κάποτε ρώτησαν τον Έλιοτ, ο Έλιοτ ήταν ένας μεγάλος ποιητής, ποιος είναι ο καλός ποιητής και ποιος είναι ο κακός ποιητής. Ο Έλιοτ είπε το εξής, η απάντηση που έδωσε. Κακός ποιητής είναι αυτός που αντιγράφει. Αντιγράφει. Καλός ποιητής είναι αυτός που κλέβει. Εγώ οφείλω να ομολογήσω ότι είμαι καλός κλέφτης. Δηλαδή, ό,τι καλό ακούσω, ό,τι καλό διαβάσω, το αντιγράφω. Το σώζω. Και μετά, προσταφερώ, βάζω αυτά που εγώ κρίνω ότι αξίζει να μπουν και με το δικό μου προσωπικό τρόπο το παρουσιάζω. Έτσι λοιπόν έκανα και με τον τίτλο του βιβλίου «Το μήλο πάνω από τη μηλιά». Δηλαδή έκλεψα την ελληνική παροιμία και τη συνδύασα με κάτι που είπε ένας αγαπημένος μου συνάδελφος και δάσκαλος κατά μία έννοια, ο Ίρβιν Γιάλο, που είπε ότι καθήκον του γονιού δεν είναι να αναπαράγει έναν άλλον εαυτό, αλλά κάτι ανώτερο από αυτό. Έτσι λοιπόν μου γεννήθηκε η ιδέα του τίτλου του βιβλίου που
κυκλοφορεί εδώ και 1,5-2 χρόνια. Λοιπόν, αλλά εδώ θέλω και θα σε εξηγήσω το μετά, γιατί το θέλω, θέλω ένα ζεστό χειροκρότημα. Ωραία. Γιατί όμως σας το ζήτησα? Διότι έχω ανατρέψει τους νόμους της φυσικής και συγκεκριμένα τον νόμο της βαρύτητος. Έτσι λοιπόν το μήλο δεν πέφτει, αλλά ανεβαίνει. Λοιπόν, αν σας ρωτούσα τι είναι πλούτος, τι θα μου λέγατε? Τι είναι πλούτος? Για να σας βοηθήσω, υπάρχουν πάρα πολλοί ορισμοί, δεν είναι ένας μόνο. Έτσι, εντάξει, ο κλασικός ορισμός, πλούσιος είναι αυτός που έχει πάρα πολλά. Αυτό αληθεύει εν μέρη, γιατί έχω γνωρίσει πολλούς στοχούς πλούσιους. Αληθεύει εν μέρη. Τι είναι πλούτος για εσάς? Τα παιδιά, η οικογένεια, ναι. Η υγεία, η αγάπη, η πληθώρα. Η πληθώρα συναισθημάτων, μάλιστα. Κοιτάξτε, όλα αυτά που είπατε έχουν την αλήθεια τους σε μικρότερο ή σε μεγαλύτερο βαθμό. Ένας ορισμός που θα μπορούσε να δοθεί είναι ο εξής. Πλούτος είναι οι σχέσεις μας. Και η ποιότητα των σχέσεων καθορίζει και την ποιότητα της ζωής μας. Το πόσο πλούσιοι είμαστε. Είπε κάποιος η υγεία. Ναι, είναι πλούτος η υγεία. Αλλά αυτό που λέμε υγεία πάνω απ' όλα δεν ισχύει. Ξέρετε γιατί? Γιατί έχω γνωρίσει πολλούς υγιέστατους ανθρώπους δυστυχισμένους. Και έχω γνωρίσει ανάπηρους ανθρώπους ευτυχισμένους. Επομένως, υπάρχει μια σχετικότητα. Εγώ λοιπόν, αυτό που θα σας πω είναι και θα πραγματευτώ, διαπραγματευτώ μαζί σας, ότι οι σχέσεις μας είναι ο πλούτος. Βέβαια, έχει γράψει ο Έρικ Φρόμ ένα πολύ ωραίο βιβλίο, «Να έχεις ή να είσαι», και η απάντηση που κερδίζει, ποια είναι? Να είσαι. Διαβασμένοι είναι πάντα. Διαβασμένους, έτσι τους κόβω. Καλοί μαθητές. Ωραία. Λοιπόν, η απάντηση που κερδίζει είναι να είσαι. Εμείς επειδή δεν είμαστε, προσπαθούμε να έχουμε για να δείξουμε ότι είμαστε. Ενώ αν είμαστε, δεν χρειάζεται να αποδείξουμε σε κανέναν τίποτε. Και το είμαι έχει να κάνει έτσι με τον εαυτό μας. Και τα τέσσερα λοιπόν βιβλία μου πραγματεύονται τις σχέσεις. Τα δύο πρώτα τις σχέσεις κυρίως μέσα στο γάμο, τα δύο δεύτερα, το τρίτο και το τέταρτο, τα δύο τελευταία, τις σχέσεις γονιών παιδιών. Λοιπόν, για να σας ρωτήσω τώρα, ποια θεωρείτε ότι είναι η πιο σημαντική μας σχέση? Ποια θεωρείτε? Καλέ εσείς. Όλα τα ξέρετε. Τι θα σας ρωτήσω εγώ να μην ξέρετε? Λοιπόν, η σχέση με τον εαυτό μας. Αυτή είναι η πιο σημαντική σχέση. Διότι αν εγώ δεν είμαι καλά με τον εαυτό μου, πώς μπορώ να είμαι με τον άλλον? Αν εγώ δεν κατανοώ τον εαυτό μου, πώς μπορώ να κατανοήσω τον άλλον? Αν εγώ δεν ξέρω ποιες είναι οι ουσιαστικές μου ανάγκες, πώς μπορώ να κατανοήσω ποιες είναι οι ουσιαστικές ανάγκες των άλλων? Άρα λοιπόν, όταν εγώ δεν ξέρω τον εαυτό μου, θυμηθείτε λίγο το γνώθις αυτόν, όταν εγώ δεν ξέρω ποιες είναι οι ανάγκες μου, είναι δύσκολο να γνωρίζω, να κατανοώ και να καταλαβαίνω ποιες είναι οι ανάγκες του άλλου. Επιπλέον μην ξεχνάτε ότι από τον εαυτό μας δεν μπορούμε να ξεφύγουμε. 24 ώρες το 24ωρο είμαστε μαζί του. Από την ώρα που γεννιόμαστε μέχρι την ώρα που θα πεθάνουμε. Άρα λοιπόν είναι η πιο σημαντική μας σχέση. Εδώ όμως τώρα, δεν νομίζω ότι θα το βρείτε, από πότε αρχίζει να κτίζεται ο εαυτός μας? Για πέστε. Από πότε? Από τη σύλληψη. Πολύ προχωρημένοι είστε. Από τη σύλληψη. Οι ψυχαναλυτές λένε ότι... Τι λένε? Έως πέντε.
έως 5 λένε είναι τα πιο κρίσιμα και είναι τα πιο σημαντικά χρόνια. Αυτό είναι αλήθεια. Λοιπόν, για ακούστε τώρα κάτι. Ο εαυτός μας αρχίζει να κτίζεται πριν καν τη σύλληψή μας. Ενδεχομένως πριν παντρευτούν καν οι γονείς μας. Θα μου πείτε πώς. Όταν οι γονείς αρχίζουν και κάνουν σκέψεις για το μέλλον, αρχίζουν και έχουν όνειρα για τα παιδιά τους, αυτά που θα έρθουν, έτσι. Δηλαδή λέει ο άλλος, εγώ θα ήθελα να παντρευτώ και να κάνω δύο παιδιά, τρία παιδιά, τέσσερα, θα ήθελα να κορίτσια, θα ήθελα να αγόρια, θα ήθελα να είναι δύο και ένα, δύο και δύο, θα ήθελα να γίνει αυτό, θα ήθελα... Αρχίζει λοιπόν ο υποψήφιος γονέας, που μπορεί να είναι καν παντρεμένος ή μπορεί να είναι και παντρεμένος, να κάνει όνειρα, να κάνει σχέδια για τα παιδιά. Από τότε λοιπόν αρχίζει σε επίπεδο βεβαίως φαντασιωσικό να κτίζεται η σχέση του μελλοντικού παιδιού. Οι σκέψεις λοιπόν και τα όνειρα που έχουν οι γονείς για τα παιδιά που θα έρθουν επηρεάζουν. Και μπορεί να αρχίζουν σε επίπεδο φαντασιωσικό οι προσδοκίες, αλλά με το που γεννιέται το παιδί αρχίζουν και το διαμορφώνουν. Και μάλιστα όσο πιο πολλές είναι οι προσδοκίες στα όνειρα και πιο δυνατά, τόσο μεγαλύτερη είναι η επιρροή που έχουν οι γονείς απέναντι στο παιδί που ήρθε. Αν τα όνειρα που έχουμε εμείς οι γονείς δεν πραγματοποιηθούν, γιατί τα παιδιά μας πολλές φορές, τις περισσότερες δηλαδή, έχουν άλλα όνειρα από εμάς, τι λέμε? Από ό,τι είχαμε, ναι. Ένα γι' αυτό λέει, από ό,τι είχαμε, ναι, η αναπλήρωση επιθυμεί. Σωστά. Σωστά. Θα μιλήσω. Καταλαβαίνουμε ότι είναι άλλος άνθρωπος. Δεν καταλαβαίνουμε. Όχι, καταλαβαίνουμε. Α, καταλαβαίνω. Ναι. Πολλοί γονείς δεν το αντέχουν αυτό. Έχουν μια κτητική αγάπη. Και το συνδυάζω με αυτό που είπε και ο αντιδήμαρχος, ότι έχουμε άλλα όνειρα εμείς για τα παιδιά μας, αλλά δεν ρωτήσαμε τα παιδιά τι όνειρα έχουν. Λοιπόν, λέμε όταν τα παιδιά μας δεν εκπληρώνουν τα όνειρά μας, άλλα όνειρα είχα εγώ για σένα. Τι κρίμα που τα όνειρα που είχα για σένα πήγαν χαμένα. Και πίσω από τέτοιες εκφράσεις κρύβονται συνήθως οικογενειακές τραγωδίες. Οι γονείς μπορεί να νιώθουν αποτυχημένοι, το παιδί μπορεί να νιώθει ένοχο γιατί έχει διαψεύσει τα όνειρα των γονιών του και πάει λέγοντας. Μία ευχή που έχω ακούσει πολλές φορές να λέει ένας γονιός στον άλλον είναι η εξής. Εύχομαι όλα τα όνειρα που έχεις για το παιδί σου να γίνουν πραγματικότητα. Μπράβο. Αυτό ακούγεται σαν ωραία ευχή σε πρώτο επίπεδο, αλλά είναι μια κατάρα. Διότι αν το παιδί έχει διαφορετικά όνειρα και εκπληρώσει όχι τα όνειρα τα δικά του, αλλά τα όνειρα του γονιού, τότε ζει μια αλωτρίωση, ζει μια δυστυχία. Είχα μάλλον, γιατί τώρα είναι καλά, έναν πελάτη που στα 52 του χρόνια πραγματοποίησε το όνειρό του. Το όνειρό του ήταν να γίνει έμπορος. Αλλά ο πατέρας στα 18 του είπε ότι αν δεν γίνει οδοντίατρος, γιατί ήταν οδοντίατρος ο πατέρας, εγώ θα σε αποκληρώσω. Το παιδί λοιπόν έγινε οδοντίατρος. Ήταν δυστυχισμένος ως τα 52 και όταν πέθανε ο πατέρας απελευθερώθηκε και έγινε έμπορος οδοντιατρικών ειδών και ήταν και πάρα πολύ επιτυχημένος και κυρίως χαρούμενος και ευτυχισμένος. Από τη στιγμή λοιπόν του τοκετού και μετά, τα πράγματα γίνονται πιο συγκεκριμένα. Μέσα από τα καθρεφτίσματα που κάνουν οι γονείς προς το παιδί, αρχίζει αυτό να αποκτά μια αίσθηση του εαυτού, αρχίζει να κτίζει βαθμιαία τον εαυτό του. Ο τρόπος που μας βλέπει η μητέρα, ο τρόπος που μας κρατάει
στα χέρια. Το πόσο μετράμε για αυτήν η αξία που μας προσδίδει, διαμορφώνει και τον τρόπο που βλέπουμε εμείς τον εαυτό μας, διαμορφώνει την αυτοεκτίμηση, την αυτοπεποίθηση και τον αυτοσεβασμό μας. Και όλα αυτά λειτουργούν από την πρώτη στιγμή. Ξέρετε, έχουν γίνει έρευνες που λένε το εξής. Ή μάλλον να μην πω τι λένε, για να δούμε. Μήπως και το ξέρετε. Από ποια μέρα η μητέρα αναγνωρίζει το παιδί της. Προσέξτε, δεν μιλάω για το παιδί που το παίρνεις και φεύγεις στο σπίτι. Ξέρεις ότι είναι δικό σου από την πρώτη μέρα. Σε μια πολυκλινική, μάλλον σε μια μεγάλη μευτική κλινική, επιλέξανε 10 νεογέννητα πανομοιότυπα. Όχι ένα ξανθό, ένα μελαχρινό, ένα κινεζάκι, έτσι, ένα μογκολάκι. Πανομοιότυπα. Ξέρετε οι μητέρες από ποια μέρα αναγνώριζαν, χωρίς να κάνουν λάθος, ποιο παιδί είναι δικό τους. Για πέστε. Από τη 10η μέρα δεν έκαναν λάθος. Τα παιδάκια, τα νεογέννητα, ξέρετε από ποια μέρα αναγνώριζαν ποια είναι η μητέρα τους. Από την πρώτη. Από την τρίτη. Θα μου πείτε πώς έλεγαν, να αυτή είναι, όχι. Έπιαναν τη σωστή θηλή, ίσως από τη μυρωδιά, από το κτύπο της καρδιάς, όταν, από την τρίτη. Και επίσης από την πρώτη στιγμή το νεογέννητο, από τον τρόπο που η μητέρα το κρατάει στα χέρια, αν είναι αγαπητικός, αν έχει τρυφερότητα ή αν είναι διεκπεραιωτικός ο τρόπος, από τον τόνο των μυών καταλαβαίνει αν το αποδέχεται ή το απορρίπτει. Άρα λοιπόν, μην νομίζουμε ότι τα παιδιά δεν καταλαβαίνουν. Μπορεί να μην καταλαβαίνουν σε επίπεδο γνωστικό, αλλά σε επίπεδο διαισθητικό πιάνουν πολύ περισσότερα πράγματα από ό,τι πιάνουμε εμείς οι ενήλικες. Και εμείς είχαμε αυτή την ικανότητα όταν ήμασταν μικρά, αλλά μεγαλώνοντας τη χάσαμε. Αν αυτή τη στιγμή υπάρχει ένας σωλήνας που μας συνδέει με τον εξωτερικό χώρο και κάποιος απ' έξω διοχετεύσει σε αυτή την αίθουσα ένα αέριο άχρωμο, άγευστο, άοσμο, πλην όμως δηλητηριώδες, εμείς όλοι θα πεθάνουμε. Δεν θα καταλάβουμε το γιατί. Άχρωμο, άγευστο, άοσμο. Δεν έχει σημασία δηλαδή μόνο γνωστικά να έχεις επίγνωση. Όταν ζεις μια ατμόσφαιρα, αυτή μπορεί να σου προσφέρει ζωή ή θάνατο. Έτσι λοιπόν, τα παιδιά μας, από την πρώτη στιγμή, επειδή ζουν σε ένα συγκεκριμένο ψυχολογικό κλίμα, ανάλογα με την ποιότητα αυτού του κλίματος, γίνονται πλούσια ή φτωχά. Μπορώ να γίνω καταπληκτικός γονιός. Η απάντηση είναι ξεκάθαρα ναι. Ξεκάθαρα ναι. Θα σας πω μερικές βασικές συμπεριφορές που σμιλεύουν, διαμορφώνουν δηλαδή σιγά σιγά την έννοια του καταπληκτικού γονιού. Γιατί καταπληκτικοί γονείς δεν γεννιόμαστε, γινόμαστε. Ξέρετε, έχουμε την αίσθηση ότι εμείς μεγαλώνουμε τα παιδιά μας και εμείς ξέρουμε. Αυτή είναι η μισή αλήθεια. Και τα παιδιά διαμορφώνουν εμάς και μας κάνουν γονείς, γιατί και αυτά ξέρουν. Όταν σε ηλικία 30 χρονών έκανα την πρώτη μου κόρη, δεν είχα καμία εμπειρία. Μηδέν εμπειρία. Όταν έκανα στα 33 τη δεύτερη, είχα 3 χρόνια εμπειρία. Ήμουν διαφορετικός πατέρας, γιατί έμαθα. Όχι τα πάντα, αλλά έμαθα. Διεπίστωσα, έφαγα τα μούτρα μου, έκανα λάθη, κάποια διόρθωσα, κάποια επανέλαβα. Γι' αυτό και πολλές φορές στο ιατρείο, όταν έρχονται κάποιοι γονείς απελπισμένοι και μου λένε, μα στην ίδια οικογένεια μεγάλωσαν τα δυο μας παιδιά, τους ίδιους γονείς είχαν. Πώς είναι το ένα έτσι και το άλλο αλλιώς. Και τους λέω, δεν μεγάλωσαν στην ίδια οικογένεια. Δεν έχουν τους ίδιους γονείς. Και μένουν έκπληκτοι. Μα λέει, εγώ είμαι ο πατέρας, εγώ είμαι η μητέρα. Ναι, λέω. Αλλά εγώ, στο παράδειγμα που σας ανέφερα, στην ηλικία των 30 ετών, ήμουν μόνο με τη γυναίκα μου, ήμασταν δύο,
έρχεται το πρώτο παιδί, γινόμαστε τρεις. Μετά 3 χρόνια έρχεται το τέταρτο παιδί, γινόμαστε 4. Άλλο 2, άλλο 3, άλλο 4. Άλλη η σχεσιοδυναμική, το προσώπο. 3 χρόνια εμπειρία. Δεν είμαι ο ίδιος, όχι μόνο σωματικά. Έτσι, πέσαν τα μαλλιά μου. Πέφτουν, δυστυχώς. Τα μαλλιά μου πέσαν περισσότερο. Αλλά δεν πέσαν μόνο. Είναι και οι δυνάμεις. Έτσι, είναι όλα. Ό,τι έχει να κάνει το βιολογικό κομμάτι μας, αλλά είναι και το ψυχολογικό κομμάτι, το παιδαγωγικό κομμάτι, που αν έχουμε ανοιχτή ματιά στη ζωή και αν είμαστε καλοπροαίρετοι, πολλά πράγματα μαθαίνουμε στην πορεία. Έτσι λοιπόν, μπορεί να εξελιχθούμε σε καταπληκτικούς γονείς, να γίνουμε καταπληκτικοί γονείς στην πορεία του χρόνου. Για να σας πω λοιπόν μερικές συμπεριφορές. Όταν αγκαλιάζω το παιδί μου συχνά, αν δοθεί ευκαιρία, θα πούμε στη συζήτηση περισσότερα πράγματα για την αγκαλιά. Διότι η αγκαλιά, μεταξύ των άλλων, σημαίνει αγάπη, αποδοχή, αναγνώριση, εμπιστοσύνη, ασφάλεια. Όλα αυτά, και όχι μόνο, εμπεριέχονται σε μια τρυφερή αγκαλιά. Όταν το ενθαρρύνω να αναλάβει πρωτοβουλίες, όταν το ενθαρρύνω να μην φοβάται να κάνει λάθη, γιατί από τα λάθη μαθαίνουμε. Όταν ρώτησα τον Γκερτ Μίλλερ, ίσως οι άνθρωποι που ασχολούνται με το ποδόσφαιρο και έχουν κάποια ηλικία να το θυμούνται, ήταν ο μεγαλύτερος μέχρι στιγμή center forward που πέρασε από την Γερμανία και ήταν και κοντός μάλιστα. Και έβαζε και πολλά γκολ με το κεφάλι. Γιατί center forward συνήθως γίνονται υψηλά άτομα. Όταν το ρώτησε ο δημοσιογράφος, ποιο είναι το μυστικό σου που βάζει τόσα πολλά γκολ, λέει το μυστικό μου είναι ότι χάνω πάρα πολλά γκολ. Δηλαδή, σουτάρω και αστοχώ. Έτσι. Αν σουτάρεις 100 φορές, μπορεί να βάλεις 2-3 γκολ. Αν δεν σουτάρεις καθόλου, δεν θα βάλεις κανένα. Από το φόβο, μην κάνεις λάθος. Λοιπόν, όταν ενθαρρύνουμε τα παιδιά μας να κάνουν πράγματα, εμείς συνήθως, γιατί έτσι το βοηθώ να εξερευνά και να ανακαλύπτει τον κόσμο και να κτίζει τον κόσμο και να στεριώνει στον κόσμο. Εμείς συνήθως, μάλλον όχι εμείς μόνο, οι έρευνες λένε ότι ως τα 18 του ο έφηβος πια 18 έχει εισπράξει 150.000 εκφράσεις του τύπου μη, όχι, πρόσεχε, δι σου φάε, διάβασε, δηλαδή συμβουλές, οδηγίες, προστακτικές, απαγορεύσεις, που αυτά πριονίζουν την αυτοεκτίμηση, αυτοπεποίθηση, πέραν του ότι δεν κτίζουν μια ποιοτική σχέση με τον γονιό. Όταν κατανοώ το παιδί μου και όταν προσπαθώ να κατανοήσω τις λάθος συμπεριφορές, τις λάθος για μένα συμπεριφορές, τις δύσκολες και ανεπιθύμητες συμπεριφορές. Γιατί πολλές φορές εμείς σε κάτι που κάνει το παιδί που δεν είναι καλό, αντικειμενικά δεν είναι σωστό, ας το πάρουμε υποθετικά ότι ισχύει αυτό, δεν συμπεριφερόμαστε σωστά. Κάνει κάτι το παιδί και εμείς αντιδρούμε. Δράση-αντίδραση. Και η αντίδραση έχει να κάνει με εμάς, με την ψυχολογία μας. Δηλαδή, είμαστε καλά στην ψυχολογία, θα είναι ήπια η αντίδραση. Δεν είμαστε καλά, θα είναι αυστηρή αντίδραση. Έχει να κάνει με τις δικές μας ανάγκες. Η κατανόηση έχει να κάνει με την ψυχολογία και τις ανάγκες του παιδιού. Εστιάζομαι στο πώς αισθάνεται το παιδί και προσπαθώ να καταλάβω γιατί επιδεικνύει αυτή τη συμπεριφορά που είναι απαράδεκτη ή λάθος για μένα. Θα σας δώσω ένα παράδειγμα το οποίο το έχω καταγεγραμμένο και σε ένα μου από τα βιβλία, το εξής. Κλινικό παράδειγμα, δηλαδή παράδειγμα που μου δωρήθηκε, δηλαδή μου το εμπιστεύτηκε η Καλλιόπη στο ιατρείο. Καλλιόπη λοιπόν σήμερα πρέπει να είναι γύρω στα 46-48 σε ηλικία, είπε το εξής, ότι όταν ήταν στο δημοτικό και αυτά μου τα έλεγε κλέβοντας, είχε έρθει στο ιατρείο γιατί έπασχε από κατάθλιψη και παίρνοντας το ιστορικό φτάσαμε στα πρώτα παιδικά χρόνια και μου έλεγε λοιπόν κλέβοντας ότι όταν ήταν στο δημοτικό, όταν κάποιο παιδάκι είχε ψήρες, φρόντισε να πάει κοντά του για να κολλήσει. Βέβαια η μαμά το μάλωνε, το έδερνε. Στη δράση του παιδιού αντιδρούσε η μαμά. Δεν προσπαθούσε να καταλάβει το γιατί.
δεν προσπαθούσε να κατανοήσει το τι μπορεί να κρύβεται και πώς αισθάνεται το παιδί της. Και κλαίγοντας λοιπόν, η Καλλιόπη μου έλεγε ότι προσπαθούσε να κολλήσει ψήρες γιατί ήταν η μόνη περίπτωση η μαμά να την πάρει αγκαλιά ανάμεσα στα γονατά της και να την ξεψηρίζει. Και εκείνο το χάιδεμα στα μαλλιά το ένιωθα σαν θεϊκό χάδι. Βλέπετε λοιπόν η Καλλιόπη, και δεν είναι μόνο η Καλλιόπη, όταν δεν έπαιρνε την αγκαλιά της μαμάς, που σημαίνει αποδοχή, ασφάλεια, εμπιστοσύνη, οικειότητα, αναγνώριση, όταν δεν την έπαιρνε, προσπάθησε να την πάρει και την έπαιρνε με έναν ανορθόδοξο τρόπο, που βεβαίως σε ένα πρώτο επίπεδο δικαιολογημένα θύμωνε τη μαμά, που δεν ανεχόταν όλα τα παιδιά να παίρνουν προφυλάξεις και το δικό της να μην παίρνει, αλλά δεν έμπαινε στον κόπο να σκεφτεί γιατί το κάνει αυτό το παιδί. Και πολλές φορές τα παιδιά μας με πολύ πιο οδυνηρούς τρόπους προσπαθούν να ταρακουνήσουν το οικογενειακό σύστημα. Στην κουβέντα μπορούμε να πούμε παραπάνω. Όταν μιλάμε για βασικές συμπεριφορές έτσι που βοηθούν στο να γίνουμε καταπληκτικοί γονείς. Λοιπόν, μιλήσαμε για την αγκαλιά, μιλήσαμε για την ενθάρρυνση, για την προσπάθεια κατανόησης. Όταν οριοθετώ σωστά το παιδί μου, τα παιδιά έχουν ανάγκη από τα όρια μας. Ακόμη και όταν δείχνουν να μην έχουν ή λένε το αντίθετο. Τα όρια σημαίνουν νιάξιμο, σημαίνουν φροντίδα. Προσοχή και ενδιαφέρον. Είναι ίδιον της αγάπης. Αρκεί να είναι λογικά τα όρια και να εξυπηρετούν τη ζωή. Τα λειτουργικά όρια δημιουργούν το κατάλληλο περιβάλλον μέσα στο οποίο το παιδί μεγαλώνει με ασφάλεια, μαθαίνει να πειθαρχεί και εξελίσσεται. Πολλοί γονείς είναι πάρα πολύ επιτρεπτικοί και άλλοι γονείς είναι πάρα πολύ αυστηροί. Και στην μια περίπτωση και στην άλλη δεν είναι ό,τι καλύτερο για το παιδί. Όταν ο γονιός συνηθίζει να παίζει μαζί του, το παιχνίδι, και δεν μιλάω για το ηλεκτρονικό παιχνίδι, το παιχνίδι είναι η ζωή του μικρού παιδιού. Και όταν παίζω με το παιδί μου, μοιράζομαι χρόνο μαζί του, σχετίζομαι μαζί του. Καταλαβαίνω το παιδί καλύτερα, όπως και αυτό εμένα, τις γνώσεις του, τα συναισθήματά του. Μέσα από το παιχνίδι δηλαδή κατανοεί και γνωρίζει καλύτερα ο ένας τον άλλον, που είναι πολύ σημαντικό αυτό για να έχουμε μια ουσιαστική σχέση με τα παιδιά μας. Εμείς λοιπόν οι γονείς, δυστυχώς πολλές φορές αγοράζουμε πολλά παιχνίδια για τα παιδιά μας, αλλά δεν παίζουμε με αυτά. Αυτό που έχει ανάγκη, το παιδί δεν έχει ανάγκη τα πολλά παιχνίδια, έχει ανάγκη όμως την παρουσία του γονιού και το μοίρασμα. Πριν 30 χρόνια περίπου, όταν με κάλεσαν να δω ένα παλικάρι 25 χρονών που έκανε απόπειρα αυτοκτονίας, αφού είδα τους γονείς του, που ήταν δύο πολύ έτσι σεβάσμοι γονείς με παιδεία, φαινόταν μορφωμένοι, με τρόπους του ένα άλλο, δεν τους ήξερα, σαν ονόματα τους είχα όμως ακουστά γιατί ήταν γνωστοί στην τοπική κοινωνία. Όταν πήγα μετά να κουβεντιάσω με το παλικάρι, ξέρετε τι μου είπε, ήταν συγκλονιστικά τα λόγια του. Γιατί κάποια στιγμή για να τον τσιγκλίσω και να τον βάλω να μιλήσει, του λέω, μα εσύ τα έχεις όλα. Και μου απαντάει, έχετε δίκιο γιατρέ, όλα τα είχα, εκτός από ένα, τους γονείς μου. Λοιπόν, εμείς οι γονείς είμαστε ό,τι πιο πολύτιμο έχουν τα παιδιά μας, τίποτα άλλο. Ούτε τα πολλά παιχνίδια, ούτε τα πολλά κινητά, ούτε τα πολλά χρήματα. Ξέρετε, τα χρήματα, δεν είναι κακό να έχουμε χρήματα, δεν είναι κακό να είμαστε οικονομικά ανεξάρτητοι, αλλά τα χρήματα παίζουν σημαντικό ρόλο όσο σου εξασφαλίζουν τα απαραίτητα. Από εκεί και πέρα έχουν μικρή σημασία για την χαρά και την ευτυχία του ανθρώπου. Πολύ μικρή. Για να μην πω ότι τα πολλά χρήματα τον παγιδεύουν και τον κλέβουν τη χαρά. Σε μία έρευνα που έγινε σε 5.500 εργαζόμενους στο Ηνωμένο Βασίλειο και ρώτησαν ανώνυμα να συμπληρώσουν, είχαν βάλει 15 στοιχεία. Τι θεωρείτε πιο σημαντικό στη δουλειά σας, τα χρήματα έπαιζαν. Ήταν στην 7η αξιολογική σειρά, είχα σημασία. Τα χρήματα, αν δεν είχες να φας, είναι στην πρώτη. Γιατί πρώτα είναι το ζήν, η επιβίωση και μετά
κάτσε το MC. Λοιπόν, εμείς έχουμε εξασφαλίσει το ΖΙΝ εδώ και δεκαετίες. Βέβαια ήρθε η κρίση και τα ανέτρεψε τα πράγματα λιγάκι. Αλλά εν πάση περιπτώσει, όταν έχεις εξασφαλισμένο το ΖΙΝ, μετά αγωνίζεσαι και το ΕΒΖΙΝ. Γι' αυτό το ΕΒΖΙΝ σήμερα είστε εδώ. Γιατί αν πεινούσατε, δεν θα ήσασταν εδώ, θα προσπαθούσατε να εξασφαλίσετε ένα πιάτο φαΐ. Αυτό που έκανε ο Κόντογλου, ας πούμε, στη Μακρινίτσα, όσοι έχετε πάει, σε ένα καφενέ εκεί, έχει μια ολόκληρη τοιχογραφία. Και όταν ρώτησα τον Ταβερνιάρη τι μεροκάματο έπαιρνε ο Κόντογλου, είπε το μεροκάματό του ήταν ένα πιάτο φαΐ και ένα κρεβάτι. Ο Θεόφιλος, ναι, συγγνώμη. Ο Θεόφιλος, όχι ο Κόντογλου. Ο Θεόφιλος. Αλλά νομίζω ο Κόντογλου, όχι, ο Θεόφιλος θα πάνε, πούλησε το σπίτι του στα Πατήσια, Δυσγυνού 16, ξέρετε γιατί το πούλησε. Γιατί το πούλησε. Σε είδος, πήρε σε είδος κάτι. Με ένα τσουβάλι σακί. Όταν δεν έχεις να φας, αυτό που σε νοιάζει είναι η επιβίωση. Ωραία. Εμάς όμως που έχουμε εξασφαλίσει την επιβίωση, αν θέλουμε να είμαστε χαρούμενοι και να είναι χαρούμενα τα παιδιά μας, πρέπει να δούμε πώς θα εξασφαλίσουμε το ΕΒΖΙΝ. Και το ΕΒΖΙΝ κτίζεται μέρα με τη μέρα και ποτέ δεν είναι αργά. Τι λέμε εμείς, κάλιο αργά, παρά ποτέ. Και τι λένε οι Άγγλοι, κάλιο αργά παρά αργότερα.